έχουν αυτή τη ζωή πολλά από καθηγητές αλλά και ανθρώπους που είναι γνώστος στο γεγονότο της γενοκτονίας των αλληλών πόντων. Έχουν γραφτεί μελέτες και βιβλία, όμως οι αφηγήσεις αυτών που έζησαν τη γενοκτονία μας βάζουν να παρακολουθούμε με τα μάτια της ψυχής τον ξερίζωμο από την πατρίδα. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα. 19 Μαΐου, τη μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ απομπάστηκε στη Σαμψούντα και έδωσε την εντολή για τη σφαγή κάθε χριστιανού. 19 Μαΐου 1919 θεωρείται ουσιαστικά η αρχή της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας, αφού η πρώτη ξεκίνησε το 1914-15 με τις σφαγές Ελλήνων, της Θράκης, της Ανατολικής Θράκης της Ομιλομιλίας, των Ποντίων, αλλά κυρίως των Αρμενίων. 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι σφαγιάστηκαν από τους αιμοσταγείς νεότουπους του Κεμάλ. Οι Έλληνες σε μικρότερο, αν μπορούμε να σας σε σχέση να πούμε αριθμό με τους Αρμένιους την περίοδο εκείνη. Οι αποκεφαλισμοί, οι σφαγές, οι βιασμοί, ακόμα και οι σταυρώσεις των Αρμενίων είχαν καλύψει με αίμα όλη την Τουρκία. Ο πολιτισμένος κόσμος άρχισε να αντιδρά. Έπρεπε λοιπόν η Τουρκία, οι Τούρκοι να βρουν άλλον τρόπο για να συνεχίσουν το γενοκτονικό του σχέδιο με επικάλυψη. Αλλά με όλη τους τη δύναμη αυτή τη φορά εναντίον των Ελλήνων Χριστιανών. Αργώς τους αυτή την προσπάθεια ο Γερμανός φον Λίμαν φον Σάντερς με τις εξοδοτικές πορείες του Λευκού Θανάτου. Τι είναι αυτές οι πορείες? Ξεκινούσαν 5 χιλιόμετρα, 5.000 κόσμος σε πορείες 700 χιλιόμετρων, περίπου ανάμεσα σε πείνα, αρρώστια, παγωνιές, υπερβολική ζέστη και δολοφονίες και έφταναν στον προορισμό τους 500 και άλλες φορές 50. Ο στόχος επετέφθηκε τους Τούρκους. Αν τους ρωτούσε κάποιος, η απάντηση ήταν απλά δεν κατάφεραν να τελειώσουν την πορεία. Θα σας πω μόνο δύο λόγια για τον Φον Σάντερς, καθώς και έναν άλλο Τούρκο δολοφόνο εκτός από τον Κεμάλ και τον Παλοσμάν, τον Ταλάτ Πασάν. Ο Λίμαν Φον Σάντερς, Γερμανός στρατηγός, είχε αναλάβει στρατιωτικό σύμβουλο και ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του στρατού τη Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως εκπρόσωπος του Κάισερ στην Υψηλή Πύλη, προώθησε τα συμφέροντα των Γερμανών στη Μικρά Ασία με κύριο σκοπό την εξόντωση των Ελλήνων και των Αρμενίων. Πρότεινε στους Τούρκους με ποιον τρόπο θα παραβούν τους Έλληνες. Είπε, σας διαβεβαιώνω ότι οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι ασθένειες του εξανθηματικού τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία, θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα που λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο. Δηλαδή, θα τους εξεντώσετε με τις σφαγές. Και με το σύστημα που σας προτείνω, ο θάνατος τους είναι βέβαιος. Επιπλέον, οι γυναίκες τους δεν θα γεννούν. Και έτσι θα λυθεί το δημογραφικό σας πρόβλημα. Ενώ η μισητή και άτιμη ράτσα των Ελλήνων θα ξεκληριστεί και θα χαθεί για πάντα μέσα σε μια γενιά. Και εσείς θα αποκτήσετε μια συμπαγή τουρκική ομοιογένεια. Ο Μεχμέ Ταλάτ ήταν υπουργός εσωτερικών και μέγας βεζίρης των Τούρκων. Αμήλικτος εκτελεστής του γενοκτονικού σχεδίου κατά των Ελλήνων και των Αρμενίων. Με διάταγμά του στις 13 Σεπτεμβρίου του 1915 προς την Ομαρχία στο Χαλέπι αναφέρει χαρακτηριστικά «Ανεφουδεμίας διάκρισης για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους αναπήρους, οσονδήποτε κι αν είναι τραγικά τα μέσα εξόντωσης και αφού καταπνιγεί η φωνή της συνειδήσεως, πρέπει να τεθεί τέρμα στην ύπαρξή τους». Με απόρριτο έγγραφο, μάλιστα, στις 14 Μαΐου του 2014, που διέρευσε αργότερα το περιεχόμενό του σε εφημερίδα της εποχής, διατάσσει ρητά να υπογράφονται βεβαιώσεις από τους εξόριστους πως τα αύχα φεύγουν με τη θέλησή τους από τα σπίτια τους. Η μέρα αυτή, λοιπόν, είναι ένας τρόπος για να μην περάσουν στη λύθη τα αποτρόπαια γεγονότα της εποχής εκείνης. Ένα τρόπο να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Με απλά λόγια λοιπόν, με αφηγήσεις αυτών που τα έζησαν, θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ατύπτη και γέλασαν καμία. Αυτοί που δεν γέλασαν ποτέ». Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε από τη Θεοδόρα Ιωαννίδου και είναι η ιστορία των δικών μας, των δικών της παππούδος, παππούδων που σταλήσαν τη γενοκτονία. Για τα ποντιακά μας, τη διάλεκτο, θα μας συγχωρέσετε στο τέλος.
προσπαθούμε όσο μπορούμε. Δυναμούσαν με φοβερή ταλαιπωρία ή και θάνατο. Αυτός άλλωστε ήταν ο σκοπός που δημιουργήθηκαν. Ήταν μέρος της λευκής σφαγής που αποφασίστηκε έπειτα από τη διεθνή καταγραφή και την πνιγμένη στο αίμα αρμένη και γενοκτονία. Τα κεφάλια τριών κατσάκιλων μετά τον δημόσιο απαγχωρισμό τους περιφέρονταν καρφωμένα σε κοντάρια στις ελληνικές γειτονιές για εκφοβισμό. Ήταν ο Νίκος Ιακωβίδης, ο Γιώργος Καπαρόλης και ο Καταλίος. Η κεντρική πλατεία της Συνόησης με το τεράστιο πλατάνι μεταφράστηκε σε τόπο μαρτυρίου. Εκεί κάτω, από τα επιβλητικά ανάκτορα των κομινών, στήθηκαν οι αμφώνες. Η Νόη και όλος ο πόδος μετατράπηκαν με συνοπτικές διαδικασίες σε αληθινή κόλληση. Στα νερά της κέρας που τα σώπα μάνα, μάνα, μάνα.
Μαν, ο Πάνος Μαν, ήταν άτομο χωρίς ηθικούς φραγμούς και δεν ελεγχόταν από κανένα. Βοούν οι δρόμοι του Κουλακακιά από το δράμα των Ομογενών, που τους χρησιμοποιούσε ως υποζύγια για τον τουρκικό στρατό μήνες ολόκληρους. Μυστικούς, υψασμένους, άρρωστους και αρακέντυπους, τους ανάγκαζε να καλύψουν 12 ώρες δρόμο, φορτωμένου με πολεμοφόδια μέσα σε χιόνια, καταιγίδες, καύσονες. Όποιος δεν άντεχε, αφήνονταν αβοήθητος να σβήσει, για να μην ξοδευτεί ούτε η σφαίρα της λύτρωσης. 7 χριστιανούς τους έριξαν ζωντανούς στα καζάνια πλοίου που έπλαιε στα νυχτά από το φουγάδι. Εμπνευστής και αυτής της χυδαίας ενέργειας, ο ευρισκόμενος εκείνη την ώρα στο κατάστρωμα, τον Πάνος Μαν. Ο Τούρκος λιμενάρχης της Τραπεζούντας Χιαχιάς, αγανακτισμένος από τα εγκλήματα εναντίον αθών, προσπάθησε να σώσει κάποιους ομογενείς. Ο τον Πάνος Μαν τον σκότωσε σε ενέδρα χωρίς δισταγμό. Στα χέρια πέτρες χτυπάγα, μια σπίθα μια ελπίδα. Για βρίστε, για κοιταγά, παντού χωράκια είδα. Σπάζει, κλέβει κι ατιμάζει ο καμάνα, μάνα, μάνα, τι κατάλαβες δώσε μάνα, ψώ το μυαλός μάνα. Σπάζει, κλέβει κι ατιμάζει ο καμάνα, μάνα, μάνα, τι κατάλαβες δώσε μάνα, ψώ το μυαλός μάνα. Σπάζει, κλέβει κι ατιμάζει ο καμάνα, μάνα, μάνα, τι κατάλαβες δώσε μάνα. Κάποιες νεαρές νιώτισες, μη αντέχοντας να ζήσουν όσα τις περίμεναν, αρπαγές, βιασμούς, εξορία και εξισλαμισμό, έπεσαν από τα βράχια της Σινόης. Μερικές μάλιστα, κρατώντας την αγκαλιά τα μωρά τους και πνίγηκαν. Διέξοδος απελπισίας, επιδίωξη λύτρωσης και τα δύο. Το τραγικό αυτό γεγονός, όμοιο με την αυτοθυσία στο Ζάλογο, επαναλήφθηκε πολλές φορές στο μαρτυρικό πόντο, όπως και στην Πάφρα και στο Σιμικλή της Κερασούντας, που πνίγηκαν καταδιωκόμενες σελινίδες, πέφτοντας στο ποτάμι. Ακόμα και στην Κουνάκα, στην περιοχή Βαζελώνα, που έκαναν το ίδιο 26 νέες γυναίκες μετά τα φρικτά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μονή Βαζελώνα και σε πολλά άλλα μέρη. Αηλή εμέν, ναβάη εμέν, το μάτια μου το έλεγχε. Και τον πόντε γέρε.
κατάθεση του Λάμπρου Μαυρίδη από το ΤΕΠΕ και ο ίδιος του Λατζάκη είναι άλλη μια μαρτυρία μαρτυρίου. Ήρθε ο τοπάλος Μαν Χαράματα και περικύκλωσε το χωριό με τους τσέπες. Μάζεψαν τον κόσμο, έναν έναν τους χωριανούς και τους έβαλαν σε ένα σπίτι. Θυμάστε την εκκλησία. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέρος, μωρά, έδωσαν φωτιά στο σπίτι και τους έκαψαν ζωντανούς. Προτού να τους κάψουν, διάλεξαν 4-5 νέες γυναίκες και τις κράτησαν για τον εαυτό τους. Μετά έριξαν 10 τενεκέδες πετρέλαιο μέσα και ολόκληρο στο σπίτι και κατόπιν έριξαν μια χειροκοπίδα. Το σπίτι ήταν του κοντού του Κότα. 10-20 λεπτά κράτησε το κακό. Φώναζαν οι φωνές των γυναικών. Στον ουρανό έβγαιναν. Σιγητά τα κομμένα, τη σωματά.
στον τόπο τε γενέθα, στο μνήμα όπου έθαψαν τη μάναν και τον γύρι. Διαβάσαμε, κανένας δεν έμεινε πίσω, εκτός από αυτούς που εκτουρκίστηκαν. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ει μάνα, καλό μάνα, για πέιμε, ατά είσαν αλήθεια, εχάτεψαν τε μετέρτς και έκαψαν το σπίτια και πέρανε το βίο, το αίμα και τη γη και βάσανε την προσφυγίαν, εσέγγαρε συμψή. Ει ρίζα μου, ουλίμ, άξον με. Σαν τόν την κοινωνία, πολλοί φοβούντανε να λένε ατών εν ιστορία. Έρθαμε, ετράνε να μσα έγνωφα τα μέρα. Έρθανε και εκαπάτεψαν και τους μανίτας αέρα. Ανθρώπ, εσπάζανε τα ανθρώπς, ατό είναι αμαρτία. Ετσάιζαν, εβάρκιζαν, βοήθα Παναία. Τραντέλεναν, εσκότωσαν, μουρτάτσαν τη γαρίνα. Εφούρκισαν τη μάνα και πέραν το παιδίνα. Εγώ αντά τον έχωσε πουλήμεν ιστορία. Πριν αποθάνω, ούρνα λέν, έτον γενοκτονίαν! Κρεμαστέντων ποντίων αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρεθήν αυτή πάμπλημα ελιμέκουσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Κύριος ο Θεός ομολάζει με χειράζει ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση. Τον και κοιμημένο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σε το ανάρχο σου Πατρί, με το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία ημίνη, αιωνία ημίνη, αιωνία τον ημίνη.
ονόματα, αλλά με μυρολόγια. Πρόσφυγες για πάντα. Όσες γενιές και αν περάσουν, εμείς πάντα θα τραγουδάμε. Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα να ριζώσω τώρα πια, και από το θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά. Θα καταθέσουμε στεφάνι. Έλα, κορίτσια. Η Σόνια και η Μαρίνα. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού.